Ήταν μια ηθική υποχρέωση να αναφερθεί η Δημοτική Αρχή αυτή στο έργο της κοινωνικής πολιτικής, η οποία εν πολλής ασκείται από το πολυκοινωνικό. Και θα έλεγα ότι σαν δήμαρχος αυτού του διευημένου Δήμου, αισθάνομαι περηφάνεια για το έργο που επιτελείται εδώ και αρκετά χρόνια, μέχρι και σήμερα, σε αυτό το νομικό πρόσωπο, το οποίο λέγεται πολυκοινωνικό. Και το λέω αυτό γιατί στα 5 χρόνια της Προεδρίας του Αντώνη του Βαβακερού με την Αντιπροεδρία του Μπίκου του Χρήστου και σήμερα, εδώ και ένα χρόνο παρακάτι, με τον Χρήστο Γερακόπουλο και Αντιπρόεδρο τον Σάββατο Σεφεριάδη, πραγματικά επιτελείται ένα πολύπλευρο και πολύμορφο κοινωνικό έργο. Εξηγούμε. Καταρχήν να σας πω ότι καθημερινά από το Μαρκοπούλιο παραδίδουμε σε σπίτια απομακρυσμένα και σε οικισμούς σε όλο το διευρυμένο Δήμο, Τραϊανούπολη, Σφαιρών κτλ. 400 μερίδες φαγητού 6 μέρες από τις 7 μέρες. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο γιατί άνθρωποι αδύναμοι να συντιστούν, γέροντες και γέροι οι οποίοι δεν μπορούν να μαγειρέψουν και είναι απομακρυσμένοι σε κάποιους οικισμούς, δέχονται τη στοργή του πολυκοινωνικού. 400 μερίδες φαγητού κάθε μέρα επί 6 μέρες τη βδομάδα. Επίσης, έχουμε το κοινωνικό ιατρείο, το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό πρωτοπολείο. Μόνο πέρυσι δόθηκαν οργανωμένα 600 δέματα τα οποία κάλυψαν τη διατροφή 600 οικογενειών σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά τα 600 δέματα δίδονται με πολύ κόπο και μόνο αυτοί οι οποίοι τα ετοιμάζουν αντιλαμβάνονται την αξία αυτών των δεμάτων. Επίσης, το κοινωνικό μας ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο, τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν παρά τις όποιες εξαγγελίες ότι όλοι οι αδύναμοι με μηδέν χρήματα μπορούν να πηγαίνουν, να περιθάλπτονται και να παίρνουν τα φάρμακά τους. Σας θυμίζω ότι αυτός που έχει μηδέν χρήματα πρέπει να βρει τον τρόπο να μετακινηθεί από την Αλεξανδρούπολη ή από τη Σφαίρες ή από την Τραϊνούπολη στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο απέχει από το κέντρο περίπου 6,5 χιλιόμετρα και άλλα 6,5 να γυρίσει στις 13 και πρέπει να υπάρχει ένα αντίτυπο μετακίνησης. Και αυτό δεν υπάρχει στους πολύ αδύναμους ανθρώπους. Άρα λοιπόν το κοινωνικό μας ιατρείο έχει μέχρι τώρα πάνω από 4.500 εξετάσει με γιατρούς οι οποίοι είναι από κάθε μετερίζει ιατρικό, είτε πανεπιστημιακής υφής, είτε από το ΕΣΥ, όταν συνταξιοδοτούνται ιδιαίτερα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα μαζί με αυτούς ευχαριστώ και τους γιατρούς, οι οποίοι δέχονται, επειδή δεν γίνεται διαφορετικά να βρίσκονται μέσα στο κοινωνικό ιατρείο, στα ιατρεία τους όπως οι μικροβιολόγοι, δέχονται λοιπόν ή οι οφθαλμίατροι, δέχονται τους ασθενείς, τους αδύναμους στα ιατρεία τους και τους εξετάζουν δωρεάν. Βέβαια το κοινωνικό μας φαρμακείο και αυτό έχει μία γκάμα φαρμάκων τα οποία καλύπτουν τις περισσότερες ασθένειες, άρα είμαστε καλά και εκεί. Πάμε στους παιδικούς σταθμούς. Νομίζουν κάποιοι ότι τα πράγματα λειτουργούν με αυτόματο πιλότο. Δεν είναι έτσι. Για ένα κομμάτι που είμαι ακόμη πιο περήφανος και το οποίο υφίσταται μέσα σε αυτό το μεγάλο νομικό πρόσωπο που λέγεται πολυκοινωνικό, είναι η παιδική μας σταθμή. Να σας υπογραμμίσω και να το θυμόσαστε ότι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης αυτή τη στιγμή φοιτούν 600 παιδιά. Και θα σας πω ταυτόχρονα ότι τα 600 αυτά παιδιά έχουν πίσω τους δύο ή αν είναι μονογονική οικογένεια, ένα γονιό. Δεν δέχτηκα στα 8 χρόνια της δημαρχίας μου, αλλά νομίζω και οι πρόεδροι που πέρασαν μέχρι τώρα, παράπονο από γονέα για το παιδί του όσον αφορά την παραμονή του στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Γνωρίζουμε ότι κάποιοι παιδικοί σταθμοί ενδεχομένως πρέπει να εξοραϊστούν ή πρέπει να πάμε σε κάποιους χώρους οι οποίοι είναι καλύτεροι. Αλλά όμως η γενεοψυχία, η αγάπη και η φροντίδα των υπαλλήλων βρεφονηπιακών ή βρεφονηπιαγωγών του πολυκοινωνικού είναι τόσο μεγάλη που καλύπτει ακόμα και αυτά τα κενά ή αν θέλετε τα ελαττώματα. Επομένως ένα μεγάλο ευχαριστώ
σε όλους αυτούς οι οποίοι υπηρετούν στους 16 παιδικούς σταθμούς. 12 συνολικά. Στους 12 συνολικά σταθμούς στο διευρυμένο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, η συνεργασία μου με τον κύριο Γερακόπουλο αποδίδει και άλλο ένα καρπό, τη δημιουργία όσον ούπο ενός κηφί, δηλαδή ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, το οποίο θα στεγαστεί στο καινούριο, στο δεύτερο καπί, εδώ πίσω από τα γραφεία του Πολυκοινωνικού. Αυτό θα έχει μία ολοήμερη φροντίδα με κοινωνικούς λειτουργούς, με φροντιστές, με φυσιοθεραπευτές και ό,τι άλλο χρειάζεται προς τους ηλικιωμένους, ώστε 12 ώρες περίπου το 24ωρο να βρίσκουν εκεί στέγη και φροντίδα, μην ξεχνώντας ταυτόχρονα ότι στεγάσαμε με αγάπη και με πολύ ενδιαφέρον να προσφέρουν υπηρεσίες και το παιδί, που είναι μια ομάδα 10 γιατρών, νοσηλευτών και κοινωνικών λειτουργών, ακριβώς στην άλλη πλευρά, όπου θα το Τόμι, όπου θα στεγαστεί το κηφί. Άρα θα είναι οι ηλικιωμένοι αυτοί οι άνθρωποι, θα έχουν μια οργανωμένη και δομημένη ομάδα ανθρώπων, εξειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να παρέμβουν σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από διαρκή φροντίδα ιατρική. Να σας πω επίσης ότι περίπου από τα 600, περίπου 140 παιδιά πληρώνουν ένα ελάχιστο τίμημα ως τροφείο κάθε μήνα, το οποίο δεν ξεπερνάει τα 10 με 20 ευρώ, όταν η δαπάνη για ένα παιδί η μηνιαία είναι περίπου 200 με 230 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι το 10 και το 20 ευρώ που κάποιοι φωνάζουν ότι είναι τραγικό, νομίζω ότι είναι η δαπάνη σχεδόν μιας ημέρας μόνο, ενώ εκεί εμείς δίνουμε ό,τι χρειάζεται το παιδί, το δύο μας, το δικό μας παιδί, για 30 ολόκληρες μέρες. Ή μάλλον χωρίς τη Σαββατοκύριακο, για 20 μέρες, 22 μέρες. Αυτή είναι η αλήθεια για το πολυκοινωνικό και ήθελα πολύ να το ανακοινώσω όλο αυτό το οποίο είπα, γιατί γίνεται με κόπο, με θυσία και είναι μια παροχή η οποία λειτουργεί και καλύπτει κενά του κεντρικού κράτους. Όπως κατήντησε η Ελλάδα και ο λαός μας, είναι πολύ δύσκολο το κεντρικό κράτος, παρά την πραγματικά ομολογώ αυτή η κυβέρνηση στον αδύναμο άνθρωπο προχωράει, αν και διαφωνώ με τον τρόπο που προχωράει, δηλαδή μοιράζουμε συνεχώς επιδόματα, κάνουμε κοινωνική πολιτική με εντός εισαγωγικών ελεημοσύνη, ενώ αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί με έναν άλλο τρόπο όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας ή επιδότηση θέσεων εργασίας ή με την λίγο περισσότερο ανάπτυξη οικονομίας, που δεν συμβαίνει, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω κριτική στην κεντρική σκηνή. Λέω απλά ότι το πολυκοινωνικό και κάθε δομή κοινωνική των Δήμων, γιατί μιλάμε για τους Δήμους, δεν μιλάμε για τις περιφέρειες φυσικά, άρα τα αντικείμενα της περιφέρειας, σε κάθε μία τοπική κοινωνία από τις 325 προσφέρει ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη υπηρεσία που καλύπτει κενά του κεντρικού κράτους, και νομίζω ότι αυτό είναι αποδεκτό και από το κεντρικό κράτος, από οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν υπάρχει κάθε φορά. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ στον Αντώνη τον Βαβακερό και στον Χρήστο Γερακόπουλο, αλλά και όσους ασχολούνται και απασχολούνται σε όλες τις δομές ενός πολύπλευρου, με πολλές ειλικρινά δομές που πολλές δεν τις είπα. Αλλά θα σας πει ο κύριος Γερακόπουλος, γιατί εδώ γίνεται μια σοβαρή δουλειά και αυτή η σοβαρή δουλειά αποκτάει μεγαλύτερη αξία, γιατί απευθύνεται στον αδύναμο άνθρωπο. Ορίστε, κύριε Γερακόπουλε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το πιο βασικό που θα πρέπει να τονίσει κανείς όσον αφορά τη λειτουργία του πολυκοινωνικού, γιατί πέρα από τη δική μας παρουσία, πέρα από την αρρωή και τη συμπαράσταση του Δήμου, μια που αποτελούμε ένα νομικό πρόσωπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την βοήθεια που έχουμε από την πλευρά του Δημάρχου, του Βαγγέλη του Λαμπάκη, αυτό και την υπηρεσιακή μας, αν θέλετε, λειτουργία, αυτό που κυρίως συμβαίνει εδώ είναι η εθελοντική προσφορά πολλών ανθρώπων, πολλών συμπολιτών μας, η παρουσία πολλών ανθρώπων οι οποίοι
βοηθάνε στα αντικείμενα του πολυκοινωνικού και βέβαια η προσφορά είτε από ατομικά, από πολίτες ιδιώτες, είτε από επιχειρήσεις σε τομείς όπως είναι το κοινωνικό παντοπολείο, η κοινωνική ματιοθήκη, η λειτουργία κάποιων δομών κλπ. Το κοινωνικό φροντιστήριο, το σπουδαστήριο κλπ. Επομένως, στο πολυκοινωνικό έχουμε μια σειρά από δράσεις που θα τις πούμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη των συμπολιτών μας. Και εδώ πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον Δήμαρχο, γιατί πραγματικά μας στηρίζουν και χωρίς αυτούς η βοήθεια που θα δίναμε στους συμπολίτες μας θα ήταν λιγότερη. Αληθινά εθελοντές. Έτσι, πραγματικά. Οι εθελοντές είναι αυτοί που βοηθάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μια που ξεκινήσαμε με αυτό, να πούμε λοιπόν ότι εδώ και χρόνια στο πολυκοινωνικό λειτουργεί το κοινωνικό φροντιστήριο, το κοινωνικό σπουδαστήριο. Στις δύο αυτές δομές βοηθάμε παιδιά του δημοτικού, περίπου 56 παιδιά φέτος, κάθε χρόνο περίπου τα ίδια, και άλλα 65 παιδιά σε επίπεδο γυμνασίου και λυκείου, με εθελοντές, καθηγητές, συναδέλφους και όχι μόνο, χωρίς καμιά αμοιβή, ή με παιδιά, με σπουδαστές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι πραγματικά καθημερινά βοηθάνε τα παιδιά μας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, έτσι ώστε όταν έχουν οικονομική ανέχεια να μπορούν να έχουν τα εφόδια που χρειάζονται για να βοηθηθούν στην εξέλιξη των σπουδών τους. Πάρα πολλά τμήματα καθημερινά, εδώ γίνεται μια κυψέλη ανθρώπων και παιδιών που δημιουργεί στην λέσχη αξιωματικών το κοινωνικό σπουδαστήριο, που πραγματικά βοηθάνε τα παιδιά μας να προχωρήσουν στις σπουδές τους και στη μόρφωσή τους. Πέρα από αυτό, το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, δίνει δέματα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη, είτε μία φορά όταν χρειάζεται, είτε μετά από παρακολούθηση των κοινωνικών λειτουργών για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε πέρα από τις εορταστικές ημέρες, Χριστουγέννων, η Πάσχα που βοηθάμε εξειδικευμένα. Έτσι, καθημερινά έχουμε ανθρώπους εδώ οι οποίοι πραγματικά θέλουν, έχουν ανάγκη και τους βοηθάμε με δέματα ή με τρόφιμα, όπως επίσης και με την κοινωνική ματιοθήκη που καθημερινά γεμίζει με ρούχα που δίνουμε σε ανθρώπους που πραγματικά τα χρειάζονται. Κάνουμε τέτοιες προσπάθειες, καλούμε τον κόσμο. Έχουμε αναπτύξει επίσης ένα δίκτυο με καλάθια που έχουμε μοιράσει σε σούπερ μάρκετ. Έχουμε αναπτύξει αυτό το δίκτυο το τελευταίο διάστημα και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αρκετά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Έχουμε μοιράσει σε 27 νηπιαγωγεία του Διευρυμένου Δήμου Αλεξανδρούπολης ειδικούς κάδους, όπου και πέρα από την ανακύκλωση που μαθαίνουν τα παιδιά με διάφορα υλικά, φέρνουν και τρόφιμα ή ρούχα ή παπούτσια ή ίδια ιδιωτική υγιεινή για άλλα παιδιά του Δήμου μας. Αναπτύσσουμε δηλαδή και, αν θέλετε, μια ευαισθησία κοινωνική και παιδαγωγική στα μικρά παιδιά, που πραγματικά έχει ανταπόκριση και ήδη τα πρώτα δείγματα που έχουμε είναι πολύ σημαντικά. Εκτός από αυτά, η κοινωνική πολιτική του πολυκοινωνικού περιλαμβάνει το κοινωνικό ιατρείο, κοινωνικό φαρμακείο, όπου βοηθάμε και από την πλευρά μας εκεί με διάφορους τρόπους, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας που έχουν πραγματικά ανάγκη και απευθύνονται εκεί να εξυπηρετούνται με τους γιατρούς ή τους φαρμακοποιούς της περιοχής. Η κοινωνική μας υπηρεσία, πέρα από την ψυχολογική, κοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική που κάνει σε οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα, περιλαμβάνει και άλλες δομές, όπως είναι τα κέντρα κοινότητας, όπου εκεί πια έχει έρθει σχεδόν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τα επιδόματα, είτε αναπηρικά επιδόματα, είτε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, η επικοινωνία με υπηρεσίες και φορείς για να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας σε διαχειριστικά θέματα που έχουν. Μια μεγάλη δομή, όπως η βοήθεια στο σπίτι, που μέχρι σήμερα τουλάχιστον ή μέχρι για λίγο καιρό ακόμα ανήκει στις δομές του πολυκοινωνικού και βοηθάει ανθρώπους που είναι ανήμποροι να μετακινηθούν σε απομακρυσμένους χώρους. Είναι τρεις δομές του βοήθεια στο σπίτι, Αλεξανδρούπολη, Τραϊανούπολη και Φέρες, που εξυπηρετούμε πραγματικά και καλύπτουμε τις ανάγκες αυτών των περιοχών για κατοίκους και συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν ή δεν μπορούν να φροντίσουν το σπίτι τους ή να πάρουν τα φάρμακά τους ή να γράψουν συνταγή τους κλπ. Πέρα από αυτά, έχουμε τα 4 καπί, όπου οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας, πέρα από το ότι εκεί ψυχαγωγούνται και συνευρίσκονται με τους φίλους τους, με τις παρέες τους και περνάνε την ώρα τους, τους παρέχουμε συνταγολόγηση, μέτρηση ζωτικών οργάνων, όπως είναι μετρήσεις σαχάρου, μετρήσεις πίεσης, αιματολογικές εξετάσεις, γίνονται συνεδρίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, γίνεται γυμναστική σε κάποιους από αυτούς, έχουν δημιουργηθεί τμήματα χοροδιών, τμήματα χορού. Δίνεται δηλαδή και μια κοινωνική διάσταση έτσι όπως πραγματικά πρέπει να λειτουργούν τα καπί και νομίζω ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί και είναι έτσι τελειοποιημένο. Η σύντηση που αναφέρθηκε πριν από τον κύριο Δήμαρχο, πραγματικά οι συμπολίτες μας όλο και περισσότεροι καθημερινά μας ζητούν να τους βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Αρκετοί από αυτούς σητίζονται σχεδόν δωρεάν. Υπάρχει λοιπόν μια διανομή 400 μερίδων, 300 στην Αλεξανδρούπολη και άλλους 100 στην Δημοτική Ενότητα Φερών. Καλύπτουμε λοιπόν τις ανάγκες όσων έχουν απευθυνθεί σε εμάς.
Και γι' αυτό νομίζω ότι είμαστε περήφανοι. 6 μέρες την εβδομάδα, πέρα από φαγητό και δήμαρχη, υπάρχει ψωμί καθημερινά, υπάρχει διανομή σε γάλατα, σε τυρί, σε βιτάμ, σε φρούτα, σε χυμούς, ό,τι κάθε φορά είναι διαθέσιμο, έτσι ώστε ένας άνθρωπος μεμονωμένος ή μια οικογένεια να μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλύψει την καθημερινή του ανάγκη σε τέτοια είδη. Πάμε στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε 12 παιδικούς σταθμούς, 7 Αλεξανδρούπολη, έναν Απαλό, έναν Λουτρά, 2 Φέρες και ένα στον Πέπλο. Οι παιδικοί σταθμοί φέτος έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, γιατί πραγματικά προβλέψαμε ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη ανάγκη από τις οικογένειες να αφήσουν τα παιδιά τους σε έναν παιδικό σταθμό με ασφάλεια και σιγουριά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν και να φροντίσουμε εμείς τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, φέτος έχουμε φτάσει περίπου τα 600 παιδιά. Προβλέψαμε και δημιουργήσαμε 2 ακόμη βρεφικά τμήματα, ενώ είχαμε 2 μόνο, δημιουργήσαμε άλλα 2, τα οποία έχουν καλυφθεί από τις πρώτες κιόλας μέρες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έλλειψη βρεφικών τμήματων. Δεν υπάρχει κανένα άλλο βρεφικό τμήμα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, μόνο αυτά που λειτουργούν στο πολυκοινωνικό. Έτσι λοιπόν έχουμε 62 βρέφη και τα υπόλοιπα παιδιά είναι στα υπόλοιπα τμήματα στους παιδικούς μας σταθμούς. Προβλέψαμε λοιπόν, επειδή περιμέναμε τόσο μεγάλη ανάγκη και ζήτηση να υπάρχει και για τους συμπολίτες μας, προβλέψαμε να πάρουμε αρκετά άτομα με την κοινοφιλή απασχόληση του ΑΕΔ. Έχουμε τουλάχιστον 25 τέτοιους που εργάζονται στους υπερφωνητικούς σταθμούς, υπερφωνητικοκόμους, βοηθούς μαγείρων, καθαριότητας κλπ. Προβλέψαμε αρκετά άτομα να κάνουν πρακτική άσκηση είτε μέσω του ΑΕΔ είτε μέσω του ΙΕΚ, να κάνουν μαθητείες. Προβλέψαμε επίσης και άλλα άτομα μέσω του ΕΣΠΑ. Κάναμε μια προκήρυξη και σήμερα δουλεύουν 25 συμπολίτες μας στους παιδικούς σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ, δηλαδή μια χρηματοδότηση η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο όταν εμείς έχουμε τις υποδομές να φιλοξενήσουμε περισσότερα παιδιά. Τόσο περισσότεροι συμπολίτες μας θα μπορούν να εργάζονται. Άρα υπάρχει και απασχόληση πια από την πλευρά του πολυκοινωνικού σε αρκετούς συμπολίτες μας. Άρα μιλάμε για μια δομή η οποία προχωράει με όλο και μεγαλύτερη εξελικτική διαδικασία. Έχουμε φροντίσει τις υποδομές μας στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε ετοιμάσει μια μελέτη η οποία πολύ σύντομα θα σταλεί για χρηματοδότηση. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ και αφορά πια την αποκατάσταση όποιων ζητημάτων υπάρχουν στους παιδικούς σταθμούς, όπως αντικαταστάσεις παλαιών κουφωμάτων, στέγαστρα στους χώρους άβλησης των παιδιών, χλωοτάπητες, υποδομές υλικοτεχνικού υλικό κλπ. Μια μελέτη που είναι έτοιμη για χρηματοδότηση, θα τη στείλουμε σε αυτές τις επόμενες ημέρες και άρα οι παιδικοί μας σταθμοί θα είναι απόλυτα εξοπλισμένοι, αδειοδοτημένοι ήδη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα πολλοί δήμοι δεν έχουν κάνει καν αδειοδότηση παιδικών σταθμών. Εμείς λειτουργούμε έτσι με προσωρινή άδεια εδώ και 6 μήνες και μέσα σε αυτόν τον μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία και θα έχουμε οριστική αδειοδότηση όλων των παιδικών μας σταθμών. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός που σημαίνει ότι φροντίζουμε για την ασφάλεια και την υποδοχή και τη φιλοξενία των παιδιών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από όλες τις πλευρές. Έχει πάρα πολλά ακόμα να πούμε εδώ. Ας πούμε, έχουμε δημιουργήσει ομάδες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι μια κοινωνική διάσταση που το πολυκοινωνικό δίνει μεγάλη βαρύτητα. Στην Αλεξανδρούπολη αυτή η ομάδα λειτουργεί εδώ και χρόνια και ξεπερνάει τις 100 γυναίκες, οι οποίες βρίσκονται κάθε εβδομάδα όπως και στις άλλες περιοχές. Έχει επεκταθεί αυτή η δράση στους οικισμούς της Άνθειας, των Λουτρών, του Αρίστινου. Στις Φέρες υπάρχει, στον Πέπλο δημιουργήθηκε τελευταία. Δημιουργήθηκε μια προσέγγιση και επικοινωνία και παράλληλη δράση με τον πολιτιστικό σύλλογο του Άβαντα, όπου κάνουν περίπου το ίδιο. Σήμερα ξεκίνησε αυτή η δράση και στη Μάκρη. Επεκτείνουμε δηλαδή αυτή την κοινωνική, αν θέλετε, λύση, αν θέλετε, διάσταση, οι γυναίκες κάθε περιοχής, κάθε οικισμού να βρίσκονται, να ενημερώνονται για θέματα υγείας, για θέματα οικογένειας, για κοινωνικά θέματα και παράλληλα να γίνονται και άλλες δράσεις όπως είναι ο χορός, όπως είναι οι χοροδίες, όπως είναι οι εκδρομές κλπ. Κλπ. Δηλαδή δημιουργούμε, αν θέλετε, μια κοινωνική συνοχή στους οικισμούς που πραγματικά τη χρειαζόμαστε σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Τώρα, πέρα από αυτά, παράλληλα με την Αντιδημαρχία Ενέργειας, εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να στήσουμε, να εγκαταστήσουμε στις δομές του πολυκοινωνικού, είτε είναι παιδική σταθμή, είτε ΚΑΠΗ, είτε τα κτίρια της διοίκησης, τέτοιες εγκαταστάσεις και υποδομές που αφορούν την αβαδή γεωθερμία, που αφορούν τις αντλίες θερμότητες, φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε και οικολογικά αλλά και με εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας το πολυκοινωνικό να λειτουργεί και να προσφέρει, κάνοντας οικονομία προς τους δημότες και το Δήμο και όχι μόνο τις δικές του δομές. Ενεργειακή θωράκιση. Ενεργειακή θωράκιση, ακριβώς. Αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος προηγουμένως στην δημιουργία του ΚΙΦΗ. Είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε μία ακόμα μελέτη να ολοκληρωθεί και έχουμε προχωρήσει όλες τις διαδικασίες ώστε να προταθεί, να προτείνουμε την ένταξή του σε μια χρηματοδότηση που ήδη είναι ανοιχτή στην περιφέρεια, ώστε το ΚΙΦΗ να γίνει το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Μια δομή πραγματικά όπου εφαρμόστηκε
έδωσε λύσεις σε πολλές οικογένειες όπου οι ηλικιωμένοι άνθρωποι της οικογένειας, αντί να μένουν στο σπίτι μόνοι τους και να υπάρχει αγωνία για το τι συμβαίνει, θα είναι εδώ, θα τους φροντίζουν κατάλληλο προσωπικό και το απόγευμα θα επιστρέφουν πάλι στα σπίτια τους με τους δικούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να έχουν μια ασφάλεια και μια φροντίδα που τους αξίζει πραγματικά, γιατί είναι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και πρέπει να τους αγαπάμε και να τους φροντίζουμε και να τους σεβόμαστε. Όπως επίσης και το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, σε μια διαδικασία, κύριε Δήμαρχε, που και εκεί έχουμε, περιμένουμε πλήρους μελετών για να πάμε σε χρηματοδότηση. Να δω τι άλλο έχω να σας πω εδώ. Κοινωνική ματιοθήκη είπαμε. Ωραία, νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Εννοείται βέβαια ότι υποστηρίζουμε μέσω του τμήματος ΑΜΕΑ κάποιες δομές και συλλόγους που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Εδώ υπάρχει ένας χώρος φιλοξενίας ενός τέτοιου συλλόγου καθημερινά με κοινωνική λειτουργό, με εργοθεραπεία. Ένα λεπτάκι ακόμα και τελειώνω. Και βέβαια, όποτε χρειάζεται, κάνουμε διανομή, προσπαθούμε να φέρουμε υλικά, αγαθά, όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι φρούτα ή διένδυση μέσω του ΤΕΒΑ ή άλλων προγραμμάτων. Πώς λέγεται στο μεταφορικό ο Άγιος Βασίλειος. Συλλόγος Αυτοκίνητων. Να σας αμύψω και με μια πληροφορία, μια είδηση. Αύριο στις 12 η ώρα στο γραφείο μου θα συνεδριάσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγίου Βασιλείου. Ο σύλλογος των ΑΜΕΑ που στεγάζεται στο δωρικό. Ναυτιστικό. Ναι, ιδιαίτερη κατηγορία. Ο Μητροπολίτης και προβάς του Δήμου εγώ. Εκεί θα προσπαθήσουμε να προκρίνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή, πρόταση, προκειμένου να δημιουργήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται την δημιουργία μιας δομής ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ ολοήμερης απασχόλησης αυτών των ατόμων, ώστε οι άνθρωποι που συνήθως είναι οι γονείς αυτών των ανθρώπων να απαλλαγούν, με την έννοια να κοιτάξουν τον εαυτό τους και να αποκτήσουν δυνάμεις μέσα στο 12 ώρο περίπου που θα βρίσκονται τα παιδιά τους εκεί, ώστε να μπορούν να τα απεξέρχονται στα προβλήματα με στόχευση. Αυτή η ολοήμερη απασχόληση να κατατείνει σε αυτό που είναι πλέον ένα όνειρο λόγω ανάγκης ισχυρών χρηματοδοτήσεων και υψηλών κονδυλίων, πολύ μεγάλων κονδυλίων, για 24-ωρη πλέον δομή, όπου φεύγοντας οι γονείς από αυτή τη ζωή να ξέρουν τα παιδιά τους θα βρίσκονται σε αυτή τη δομή ήρεμα και ήσυχα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Δεν υπάρχει δυστυχώς στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στους Δήμους, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι χρηματοδοτήσεις είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών. Το προσωπικό το οποίο απαιτεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι πολύ πληθέστατο, αλλά όμως για τα δύσκολα είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σαν πρόταση θα προτείνω αύριο το Δημοτικό Σχολείο του Απαλού, που αρχίσαμε ήδη να κάνουμε κάποιες μελέτες, προκειμένου στην αρχή για την ολιγόωρη ή την ολοήμερη απασχόληση να αποτελέσει τη βάση της φιλοξενίας, έχοντας τη δυνατότητα επεκτάσεως σε άλλα 9,5 στρέμματα που βρίσκονται πίσω ακριβώς από το παλιό Δημοτικό Σχολείο του Απαλού και είναι της κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Έχουμε όνειρα, έχουμε επιθυμία, θέλουμε να δημιουργήσουμε συνεργασία με όλους εκείνους τους θεσμικούς οι οποίοι έχουν μέσα στα αντικείμενά τους και αυτό. Και αύριο σε συνεννόηση με τον Μητροπολίτη μας αρχίζουμε αυτή την προσπάθεια της συνεργασίας, ώστε πολύ μαζί να μπορέσουμε να φτάσουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα και στην ολοήμερη απασχόληση, αλλά και στο όνειρο που λέγεται 24 ώρες κάλυψη αυτών των ατόμων, με ειδικές ανάγκες, ακόμα και των αυτιστικών. Ερώτηση. Ερώτηση, Δήμαρχε. Εγώ αυτό που να εμείνω, γιατί αυτός ο απολογισμός την δεδομένη προσωπική στιγμή, γιατί προηγήθηκε και ένας στην Δημαρχή Αγράρικης Ενέργειας με τον κύριο Φαλέκα, θα μπορούσε κάποιος να έχει δρεχήσει, να πει ότι ο Δήμαρχος προεκλογικά έρχεται και παρουσιάζει το έργο. Ναι. Καταρχήν, πρέπει να ομολογήσω και πρέπει να το αποδεχτείτε ότι το έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής επί 8 χρόνια είναι τεράστιο. Και αν με ρωτάγατε ποιο είναι το μειονέκτημα αυτής της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου, θα σας έλεγα ότι είναι η έλλειψη επικοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, αυτοί οι οποίοι ζουν εδώ πέρα μέσα, να μην γνωρίζουν
επικοινωνιακά τι ακριβώς κάνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Και βέβαια η επικοινωνία αυτή είναι άκρως ουσιαστική, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν αδύναμοι άνθρωποι οι οποίοι είτε από περηφάνεια είτε από έλλειψη γνώσης δεν γνωρίζουν αυτές τις δομές. Άρα όχι μόνο δικαίωμά μας είναι να επικοινωνήσουμε το έργο ιδιαίτερα αυτό, αλλά και υποχρέωσή μας προκειμένου να καταστούν και άλλοι συνδημότες μας που έχουν ανάγκη από αυτές τις δομές να συμμετέχουν σε αυτές τις δομές. Και επιτέλους, με συγχωρείτε, κι αν ακόμα έλεγε κάποιος, όχι κακέντρεχής, καλόπιστος, ότι έχει και μια δόση επικοινωνίας λόγω του ότι έρχονται εκλογές μετά από 3,5 μήνες, δεν θα μπορούσα να του πω όχι, γιατί είναι νόμιμο, είναι ηθικό να υπάρχει αυτή η επικοινωνία που θα με συγχωρήσετε, αλλά και πέρσι και πρόπερσι και πριν από 4 χρόνια και πριν από 5 χρόνια υπήρχαν τέτοιου είδους επικοινωνίες και ενημερώσεις. Απλά τώρα φαίνονται σαν πολύ δυνατές επικοινωνιακά, γιατί βρισκόμαστε πρώτων εκλογών. Αλλά εμείς δεν θα αλλάξουμε συνήθειες, ούτε θα κάνουμε κάτι λιγότερο ή περισσότερο γιατί έρχονται εκλογές. Εκεί όμως, επαναλαμβάνω και επιμένω, εκεί που υπάρχει ο αδύναμος άνθρωπος, ή δυνατόν και κάθε 3 μήνες, αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε για να τον βρούμε τον αδύναμο άνθρωπο και να τον ενισχύσουμε, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο όσον αφορά την υπηρεσία προς τον αδύναμο άνθρωπο. Παρακαλώ. Ναι. Αυτό είναι ένα θλιβερό γεγονός και καταδεικνύει ότι δεν είναι μόνο 2 κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που αγαπάνε τα ζώα και είναι φιλόζωοι και αυτοί που δεν τα αγαπάνε, τα μισούν και τα εχθρεύονται, κυνηγώντας τα και χτυπώντας τα. Υπάρχει και μια ενδιάμεση κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να τα αγαπάνε, να τα αγαπούν τα δεσποζόμενα ή τα αδέσποτα, αλλά δεν ξέρουν πώς να δείξουν την αγάπη τους. Τη δείχνουν στρεβλά. Έτσι λοιπόν είχαμε μία περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν μάλιστα και αυτοδιοικητικός, μέχρι χθες πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος της Κοράχης, ο οποίος μετέτρεψε ένα σχολείο ολόκληρο σε ένα άτυπο και παράνομο καινοκομείο, δημιουργώντας τέτοια μεγάλη φθορά στους χώρους που θέλει πάνω από 10.000 ευρώ για να τα αποκαταστήσουμε με τις συμπληρωτογονίες, γιατί αυτά τα οποία συναντήσαμε εκεί στα δάπεδα όλο το σχολείο ήταν κάτι το οποίο δεν περιγράφεται ως εικόνα και δεν αντεχόταν παρά μόνο 3 κιλοβατικά δευτερόλεπτα μπήκα και βγήκα. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει από ανθρώπους που νομίζουν ότι προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν είναι αγάπη για τα αδέσποτα ή τα δεσποζόμενα. Είναι τραγική η περίπτωση αυτών των ανθρώπων που δεν ξέρουν να προσδιοριστούν απέναντι σε ένα θέμα το οποίο πρέπει να είναι θέμα καθημερινά κάθε πολιτισμένης κοινωνίας. Γι' αυτό έκανα την μηνυτήρια αναφορά προς τον εισαγγελέα, γιατί επί ένα χρόνο, ακούγοντας τι συμβαίνει και δεχόμενος από τους κατοίκους εκεί της Ικοράχης διάφορες αναφορές, τον παρακάλεσα να διορθώσει την κατάσταση που δεν την ήξερα κιόλας. Αλλά όταν πριν από περίπου ένα μήνα πήγα και τα είδα, 20 μέρες και τα είδα, δεν άντεξα, γι' αυτό και έκανα αυτήν τη μηνυτήρια αναφορά. Ο μοναδικός λόγος είναι αυτός και για να σώσω αυτά τα δεσποζόμενα, γιατί δεσποζόμενα ήταν αφού τα έβαλε αυτός ο ίδιος μέσα εκεί, γιατί οι συνθήκες εκεί διατήρησης της ζωής τους ήταν τραγικές. Αυτή είναι η αλήθεια και τίποτα περισσότερο. Έδωσε εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες να μου κάνουν μελέτη αποκατάστασης των φθορών, ώστε το σχολείο αυτό που αποτελεί έστω κλειστό σχολείο για κάθε οικισμό, χώρος ανάμνησης αυτών των εναπομεινάντων ανθρώπων σε κάθε οικισμό, των 50%, να επανέλθει για να μπορέσουμε να το κάνουμε, να γίνονται εκεί πέρα εκδηλώσεις, να πηγαίνουν να κάνουν τις εκλογές τους, να μαζεύονται οι σύλλογοι και ό,τι άλλο, γιατί είναι ένας χώρος πραγματικά αναγκαίος και αναμνήσεων. Και ταυτόχρονα βέβαια να σας πω στην περίπτωση συγκεκριμένη, στην κεντρική πλατεία επί πάρα πολύ καιρό ένα κουβούκλιο το οποίο είναι εστία μόλυνσης με ποντίκια να πηγαίνουν έρχονται μέσα και έξω και με φθαρμένο, σκουριασμένο έξω το περίβλημα, εστία μόλυνσης και κινδύνου για τα παιδιά εκεί της Ικοράχης και για τους ανθρώπους βέβαια, γεγονός που ούτε στις εκκλήσεις μου γι' αυτό επί πάρα πολύ καιρό δεν ανταποκρίθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο αυτόν, εξάλλου 4 χρόνια συνεργάστηκα. Μέτρια, καλά ή άσχημα, δεν έχει σημασία. Δυστυχώς έπρεπε να φτάσω εκεί, γιατί όταν ο λόγος δεν αρκεί,
εμπίπτει δυστυχώς η Ράδος και προκειμένου είναι η δικαστική αρρωγή. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.